Ναι, καλή μέρα σας, κύριε Χατζη. Έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τρίτο πρόσωπο. Ναι, οι έρευνες αστυνομίας όλο αυτό το διάστημα συνεχίστηκαν εντατικά. Πρόκειται μακριά εναντίον δύο προσώπων, που συνδύονται με την υπόθεση. Ένας 22χρονος συλλήφθηκε χθες το βράδυ στη Λάρνακα και τέθηκε υποκράτηση και ένα άλλο πρόσωπο καταδικάζεται. Αναμένεται ο 22χρονος να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Βενεσού, όπου θα ζητηθεί η κράτησή του για διευκόλυνση των αστυνομικών έρευνων. Πάντως σχετικά θα έλεγα, αγαπητέ μου Λευτέρη Κυριάκου, μια δύσκολη υπόθεση. Προχωράει όσον αφορά τη δουλειά της αστυνομίας σχετικά γρήγορα. Κοίταξε, όπως το έχετε πει, αυτές οι υποθέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες και δύσκολα ξεχνιάζονται. Είμαστε σε καλό δρόμο. Οι ανακριτές της ανακριτικής ομάδας εργάζονται δυνατικά. Φαίνεται το έργο το οποίο επιτελούν να έχει κάποια αποτελέσματα, όμως ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Λευτέρη Κυριάκου.